Μεγάλος φόβος, αδελφοί, θα μας κυριεύσει την ώρα του θανάτου, όταν η ψυχή χωρίζεται από το σώμα με φόβο και οδύνες. Διότι την ώρα του χωρισμού στέκονται μπροστά στη ψυχή τα έργα της, όσα έκανε τη νύχτα και τη μέρα, καλά και κακά. Και οι άγγελοι σπέβδουν βιαστικά να τη βγάλουν έξω από το σώμα, αλλά η ψυχή, παρατηρώντας τα έργα της, δηλιάζει να βγει. Η ψυχή, μάλιστα του αμαρτωλού, με φόβο χωρίζεται από το σώμα και με τρόμο αναχωρεί για να παρουσιαστεί στον αθάνατο βασιλιά. Και καθώς αναγκάζεται να βγει από το σώμα, βλέποντας τα έργα της, λέει σε αυτά με φόβο: «Δώστε μου μια προθεσμία, μία ώρα, να βγω». Απαντούν σε αυτά τα έργα της: «Εσύ μας έκανες, γι' αυτό ας πάμε εμείς στο Θεό μαζί με σένα». Ας μισήσουμε, αδελφοί, αυτή τη μάταια ζωή και ας ποθήσουμε μόνο τον Χριστό, τον Άγιο. Δεν ξέρουμε, αδελφοί, σε ποια ώρα θα συμβεί ο θάνατός μας. Κανείς από εμάς δεν γνωρίζει την ώρα ή τη μέρα του χωρισμού. Ξαφνικά, μάλιστα, καθώς εμείς βαδίζουμε και χαιρόμαστε αμέριμνα τις απολαύσεις στη γη, έρχεται το πρόσταγμα να πάρουν την ψυχή από το σώμα και αναχωρεί ο αμαρτωλός από αυτόν τον κόσμο τη μέρα που δεν το περιμένει, ενώ η ψυχή του είναι γεμάτη αμαρτίες και δεν έχει παρησία. Γι' αυτό παρακαλώ, αδελφοί, ας γίνουμε ελεύθεροι και ας μην διατηρούμε τη δουλεία αυτή της μάταιας ζωής. Ας δώσουμε φτερά στη ψυχή μας για να πετάει καθημερινά προς το Θεό, μακριά από τις παγίδες και τα σκάνδαλα. Ο πονηρός κρύβει συνεχώς τις παγίδες του μπροστά στην ψυχή μας, ώστε αφού πρώτα την σκανδαλίσει, να την παρασύρει με τις παγίδες του στην αιώνια κόλαση. Βαδίζουμε ανάμεσα στα σκάνδαλα και στις παγίδες, αγαπητοί. Ας προσευχόμαστε να μην πέσουμε σε αυτές. Είναι γεμάτες γλυκύτητα οι παγίδες του θανάτου. Ας μην δεθεί η ψυχή μας στη γλυκύτητά τους. Η γλυκύτητα των παγίδων του θανάτου είναι ημέρημνα για τα γήινα πράγματα και για τα χρήματα και για τους λογισμούς και τις πονηρές πράξεις. Μη γλυκαθείς εσύ, αδελφέ, με τη γλυκύτητα της παγίδας του θανάτου. Μη χαλαρώσεις τον εαυτό σου ούτε να παραδοθείς στη μελέτη των πονηρών λογισμών. Αν ο ρυπαρός λογισμός βρει είσοδο να μπει μέσα στην ψυχή σου, την κάνει να νιώσει γλυκύτητα με την πονηρή μελέτη για να τη θανατώσει. Και γίνεται ο πονηρός λογισμός σαν μια παγίδα μέσα στην ψυχή, αν συμβεί να μην διωχθεί με την προσευχή και τα δάκρυα, με την εγκράτεια και την αγρυπνία. Γίνε συνεχώς ελεύθερος από όλα τα γήινα πράγματα για να γλιτώσεις από τις παγίδες και τους λογισμούς και τις πονηρές πράξεις. Μη χαλαρώσεις τον εαυτό σου ούτε στιγμή στη μελέτη του πονηρού λογισμού. Ας μην παρατείνει ο πονηρός λογισμός την παραμονή του στην ψυχή σου, αδελφέ. Να καταφεύγεις πάντοτε στο Θεό με προσευχή και νηστεία και δάκρυα, για να γλιτώσεις από όλες τις παγίδες και τα σκάνδαλα και τα πάθη. Μην νομίζεις, αδελφέ, ότι πρόκειται να ζήσεις πολύ χρόνο επάνω στη γη και χαλαρώσεις τον εαυτό σου στη μελέτη των πονηρών λογισμών και πράξεων. Και έρθει ξαφνικά η προσταγή του Κυρίου και σε βρει να αμαρτάνεις, χωρίς να έχεις πια καιρό μετάνοιας, ούτε επίσης συγχώρηση. Και τι θα πεις κατά την ώρα του χωρισμού, αδελφέ, διότι συμβαίνει να μη σου επιτραπεί η προσταγή του Κυρίου να παραμείνεις ούτε στιγμή επάνω στη γη. Πολλοί είναι που νομίζουν ότι πρόκειται να ζήσουν πολύ χρόνο στη γη, αλλά ήρθε ξαφνικά ο θάνατος, έθαψε τη μάτια προσδοκία. Ήρθε ξαφνικά ο θάνατος και βρήκε τον άνθρωπο τον αμαρτωλό και πλούσιο που λογάριαζε να ζήσει πολλά χρόνια με άνεση στη γη, να μετρά με τα δάχτυλα τα κεφάλια και τους τόκους και να διαιρεί με τη σκέψη του τα άφθονα πλούτη του και να τα αναλογεί σε πολλά χρόνια. Ήρθε ξαφνικά ο θάνατος και σε μια στιγμή εξαφάνισε συγχρόνως όλο τον υπολογισμό και τον πλούτο και τη μέρημνα του μάτιου λογισμού. Ήρθε επίσης ο θάνατος και βρήκε τον δίκαιο και όσιο άνθρωπο να μαζεύει τον πλούτο των ουρανών με την προσευχή και την νηστεία. Να έχεις πάντοτε μπροστά στα μάτια σου το θάνατο, αδελφέ μου, και να μην φοβάσαι το χωρισμό από το σώμα σου. Έτσι, να προσμένεις κι εσύ πάντοτε σαν συνετός και πνευματικός άνθρωπος, καθημερινά το θάνατο και την παρουσία σου στο βήμα του Κυρίου. Ετοίμασε κάθε μέρα το λιχνάρι σου σαν φρόνιμος και πρόθυμος άνθρωπος. Πρόσεξε την κάθε ώρα με δάκρυα και προσευχές. Όσο χρονικό διάστημα, αδελφέ, είσαι ελεύθερος, βιάσου.
διότι έρχεται ο καιρός γεμάτος δειλία και φόβο και θόρυβο, ο οποίος εξαιτίας της σύγχυσής του δεν επιτρέπει να συλλογίζεσαι αυτά που είναι ανώτερα. Προσέχετε αγαπητοί μου πώς αναπτύσσονται όλα τα πονηρά και πώς προοδεύουν κάθε μέρα τα κακά και πώς προχωρεί η πονηρία. Αυτά περιμένουν τη σύγχυση που έρχεται και τη μεγάλη θλίψη που πρόκειται να έλθει σε όλα τα πέρατα της γης. Από τις αμαρτίες μας και από τη χαυνότητά μας προχωρούν τα πονηρά. Ας γίνουμε άγρυπνοι κάθε μέρα, φιλόθεοι πολεμιστές. Ας νικήσουμε τον πόλεμο του εχθρού, φιλόχριστοι. Ας διδαχθούμε τις συνήθειες του πολέμου, διότι είναι αόρατες. Συνήθειες αυτού του πολέμου είναι πάντοτε η απαλλαγή από τα γήινα πράγματα. Εάν έχεις μπροστά στα μάτια σου κάθε μέρα το θάνατο, δεν θα αμαρτάνεις. Αν απαλλαγείς από τα γήινα πράγματα, δεν θα νικηθείς τον πόλεμο. Αν μισήσεις τα γήινα, καταφρονώντας τα προσωρινά, θα μπορέσεις να πάρεις σαν γενναίος πολεμιστής το βραβείο της νίκης. Επειδή δηλαδή τα γήινα έλκουν τον άνθρωπο κάτω προς τον εαυτό τους, γι' αυτό και τα πάθη σκοτίζουν στο πόλεμο τα μάτια της καρδιάς. Γι' αυτό το λόγο μας πολεμά και μας νικά ο πονηρός, επειδή είμαστε γεμάτοι από γήινα και υπηρετούμε σαν δούλοι τα πάθη των γήινων μερίμνων. Διότι όλοι μας, χωρίς εξαίρεση, αγαπούμε τα γήινα, αδελφοί. Και ο νους μας είναι καρφωμένος στη γη εξαιτίας της χαλαρότητάς μας. Η ημέρα τελειώνει πια και ο χρόνος μας πλησιάζει προς το βράδυ, αλλά εμείς αγαπητοί εξαιτίας της απιστίας μας νομίζουμε ότι είναι πρωί. Ας φοβηθούμε αγαπητοί, είναι 11η ώρα της ημέρας και το μάκρος του δρόμου είναι μεγάλο. Ας φροντίσουμε να βρεθούμε στο σταθμό μας. Ας γίνουμε άγρυπνοι και ας φυλάξουμε τους εαυτούς μας από τον ύπνο, όπως οι άϊπνοι. Δεν γνωρίζουμε ποια ώρα θα έλθει ο δεσπότης. Ας ελαφρύνουμε τους εαυτούς μας από το βάρος των γήινων πραγμάτων. Μη με ρημνάτε εντελώς, είπε ο Κύριος. Τον αγαπάμε όλους παραγγέλει σε εμάς ο Θεός. Εμείς όμως μάλλον διώξαμε την αγάπη και αυτή έφυγε από τη γη. Δεν βρίσκεις επάνω στη γη την τέλεια αγάπη, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Από όλους διώχθηκε, από όλους μισήθηκε η αγάπη. Περισσότερο βασιλεύει ο φθόνος, οι φιλονικίες και οι συγχύσεις επάνω στη γη. Πληθύνουν οι αδικίες, κάλυψαν όλους, χωρίς εξαίρεση. Ο καθένας ζητά με πόθο τα γήινα και καταφρονεί τα ουράνια, ποθεί τα προσωρινά και κανείς δεν αγαπά τα μέλλοντα. Ποθείς να είσαι ουράνιος. Μη ζητάς αυτά που είναι επάνω στη γη, αλλά μίσησέ τα και δείξε αποστροφή και αγωνή σου ως τέλειος. Και πόθησε ως τέλειος την βασιλεία των ουρανών. Μη συλλογίζεσαι λέγοντας, είναι πολύς ο χρόνος της ασκήσεως και βαρύς και εγώ είμαι αμελής και αδύνατος και δεν μπορώ να αγωνιστώ. Άκουσε με προσοχή τα λόγια της ωραίας και καλής συμβουλής. Μάθε καλά τι σου λέω φιλόχριστε αδελφέ. Αν θελήσεις να αναχωρήσεις σε άλλη μακρινή χώρα, δεν μπορείς να διανύσεις την απόσταση όλου του δρόμου σε μία ώρα. Αλλά υπολογίζοντας το περπάτημά σου καθημερινά, κάνεις στάση και αναχωρείς. Και μετά από καιρό και κόπο φτάνεις στη χώρα που ζητάς. Έτσι είναι η ουράνια βασιλεία και η τρυφή του παραδείσου. Ο καθένας φτάνει εκεί με νηστείες και εγκράτεια και αγρυπνίες και αγάπη. Αυτοί είναι οι δρόμοι που οδηγούν στον ουρανό προς το Θεό. Μην φοβηθείς να βάλεις αρχή του καλού δρόμου που φέρνει στη ζωή. Να θέλεις μόνο να βαδίσεις στο δρόμο και αν βρεθείς ολοπρόθυμος, αμέσως ο δρόμος γίνεται ίσος μπροστά σου. Και βαδίζοντας με χαρά κάνεις στάσεις, τερπόμενος σε αυτές, διότι δυναμώνουν τα βήματα της ψυχής σου στην κάθε στάση. Και για να μην βρεις δυσκολία στο δρόμο που οδηγεί στη ζωή, ο Κύριος ο ίδιος έγινε διαμέσου του εαυτού του δρόμος της ζωής για όσους θέλουν να αναχωρήσουν και να έλθουν με χαρά στον Πατέρα των Φώτων.